Πιο παράξενο, θα σου φανεί αυτό που θα ακούσεις σε λίγο. Εντάξει, μπορεί και να το περίμενες να τα ακούσεις, αλλά ίσως όχι έτσι, ίσως όχι με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις συνθήκες. Ποιος νομίζει ότι σου στέλνει το κλειδί? Αλήθεια πες μου. Σίγουρα κάποιος συγγενής. Ναι. Απ' τα άλλα δύο που είπες. Ο αδερφός μου. Ο αδερφός πιστεύεις ότι έχεις εδώ απόψε? Αποκαλύψτε μας παρακαλώ το πρόσωπο. Είναι ο πατέρας σου. Θα του δώσεις το δικαίωμα να σου μιλήσει ή όχι? Ναι. Ναι. Πήραμε ένα πρώτο ναι. Από την Αγγελική. Είναι εδώ, ακούει. Μιλήστε της παρακαλώ. Έλα Αγγελική, κορίτσι μου. Τι κάνεις? Καλά. Ήθελα να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, κορίτσι μου. Μπορεί να έφτεξα και να άργησα να σε βρω. Αλλά ποτέ δεν έβαψα να σ' αγαπώ. Και είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα γνωρίζεις καλά. Από ό,τι άκουσα τώρα, δεν τα γνωρίζεις. Έχω έρθει πολλές φορές εγώ στο σπίτι, αλλά με έδιωξε η μητέρα σου. Και μην ξεχνάς και τη μέρα που ήρθα μόνος μου, δεν ήρθα με άλλη γυναίκα, γιατί μπήκα μόνος μου μέσα από σίδες. Και όταν έφευγα που δεν κάθονταν η Μερσίνη κοντά μου και σα ρώτησα τι έχει. Και όταν έφευγα μου κλείσει η μητέρα σου την πόρτα, το ξέχασες? Και μου είπε μην ξαναπατήσεις ούτε στην κηδεία της. Εγώ έρχομαι τακτικά στο σπίτι και με διώχνε με τον Κώστα, τον μπάρμπα σου. Πόσες φορές δεν είχαν πιάσει στα χέρια, πόσες φορές με πήγανε στο τμήμα. Τα ξέρει και ο Λιγόρης, η κυρά Στέλλα δίπλα. Μέχρι προχθές ήμουν εκεί. Και θέλω να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, έστω και αργά, και να έρθει σπίτι μας. Κάνε μου τη χάρη αυτή για την τελευταία φορά, αν θέλει να με συγχωρέσεις. Αν μπορείς. Τώρα δεν μπορεί να απαντήσει έτσι σε μια στιγμή, να διαγράψει τώρα 30 χρόνια. Σίγουρα θέλουν σκέψη όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω, τι λες Αγγελική? Θα το σκεφτούμε αυτό πάρα πολύ. Θέλεις χρόνο? Σίγουρα. Σε καταλαβαίνω. Ξέρεις τι μου είπε όμως πριν? Δεν με νοιάζει τόσο να με συγχωρέσει, όσο να τη δω. Να την πάρω μια αγκαλιά. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τελευταία φορά. Όχι, Βίκυ. Όχι. Συγγνώμη, λοιπόν. Όχι, δεν θα ζητήσει συγγνώμη ο κανέναν. Συγγνώμη οφείλω να σου ζητήσουν, όχι να ζητήσεις εσύ. Εσύ θα κάνεις αυτό που νιώθεις, Αγγελική μου. Θα του δώσεις το δικαίωμα, τουλάχιστον, να σε πάρει ένα τηλέφωνο, να βρεθείτε κάποια στιγμή, να τα πείτε λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο ήρεμα. Ναι. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα βράδυ να συγχωρήσεις μια ζωή στα λάθη και την απουσία. Είναι αδύνατον και θα ήταν παράλογο. Θα ήταν παράλογο. Έχεις πολύ πόνο, πολύ πόνο, πολύ θυμό μέσα σου. Όμως, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι τουλάχιστον θα του δώσεις την ευκαιρία να τον ακούσεις. Και μετά, σιγά σιγά, θα δεις, θα κρίνεις, θα δεις και τη συμπεριφορά του και θα αποφασίσεις. Άρα τώρα μου λες να μην το διώξω? Όχι, όχι. Δεν θες να το δεις από κοντά, ε? Όχι. Θες να του πεις κάτι τώρα, εκεί, πριν σε αποχαιρετήσω? Όχι. Ούτε καν να του μιλήσεις θέλεις. Χρειάζεσαι χρόνο. Σίγουρα, ναι. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω τώρα. Έχεις δίκιο. Θα μου επιτρέψεις να του δώσω το τηλέφωνό σου ώστε να σε πάρει? Ναι. Έστω την άλλη εβδομάδα. Να καταλαγιάσει μέσα σου, να καθίσει όλο αυτό. Ναι. Μου το δίνεις αυτό το δικαίωμα? Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
τουλάχιστον κερδίζουμε την πιθανότητα μια συνάντηση στο μέλλον. Θα ήθελα να με συγχωρέσω όμως, Αγγελική, να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, αγάπη μου. Είναι πολύ ταλαιπωρημένο το παιδί σας. Το καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω πολύ. Πολύ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ειλικρινά. Είσαι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Και θέλω να ανοίξεις την ψυχούλα σου, να βγάλεις τον πόνο, την πίκρα, το θυμό. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις με τίποτα. Είναι λογικό. Και όχι καθ' ολοκληρία. Και αυτό θεμητό και αναμενόμενο. Όμως, βάλε αγάπη μέσα σου. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Πείτε τα από κοντά. Μου το υπόσχεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου φιλήσει τα παιδιά, τα κορίτσια σου. Στο καλό να πας. Κράτα το κλειδί, δεν ξέρεις. Κράτα το, μπορεί να σου χρειαστεί. Γεια σου, μωρό. Γεια σου, αγάπη μου. Κάτι ήταν κι αυτό. Κάτι ήταν κι αυτό. Εγώ είμαι ευχαριστημένη, ειλικρινά. Είμαι ευχαριστημένη. Είναι ένα βήμα, μεγάλο βήμα. Ναι. Λοιπόν, δώστε της λίγο χρόνο και μετά θα την καλέσετε. Θα σας δώσω εγώ το τηλέφωνό της, να βρεθείτε, να τα πείτε. Και μακάρι να με πάρετε και να μου πείτε, Βίκη, όλα πήγανε καλά. Και το παιδί ήρθε στο σπίτι. Θα το χαρώ πολύ, κυρίως για εκείνη. Και μετά για σας, να είμαι ειλικρινής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο καλό να κάτω. Στο καλό. Όλα στο καλύτερο. Τέσσερα εγγόνια, αγάπη μου, έχεις. Τέσσερα εγγόνια από την κόρη σου, το καμάρι σου, από την αδυναμία σου. Δεν τα ξέρει καλά. Δεν τα ξέρει καλά. Δεν φταίει το κορίτσι. Δεν φταίει. Αλλιώς τις τα πάνε